Η Γερμανία θα συνεχίσει να κάνει ό,τι είναι απαραίτητο για να διασφαλιστεί η σταθερότητα του ευρώ, δήλωσε η Άγγελα Μέρκελ στη συνέντευξή της στο περιοδικό Stern. Η καγκελάριος απέρριψε το ενδεχόμενο επιστροφή στο γερμανικό μάρκο, μίλησε για την ανάγκη συντονισμού των χωρών σε θέματα φορολογίας και εργατικής νομοθεσίας και διαβεβαίωσε ότι είναι αντίθετη στο χωρισμό της Ευρώπης σε ένα ισχυρό βορρά και έναν αδύναμο νότο. Δεν θα συμβεί με εμένα. Μιλώντας για τη Γερμανία, λέω ξεκάθαρα όχι. Εξάλλου η κατάσταση δεν είναι τόσο άσπρο μαύρο. Την ίδια ώρα οι σχέσεις του Βερολίνου με τις Βρυξέλλες χειροτερεύουν, καθώς η κυβέρνηση Μέρκελ απορρίπτει τις προτάσεις της Κομισιόν για το μόνιμο μηχανισμό ευρωστήριξης. Δεν γίνεται 6 χώρες να σηκώνουν το βάρος και άλλες να υποφελούνται, είπε ο Γερμανός Υπουργός Οικονομικών, για να εισπράξει την έμεση απάντηση του Προέδρου της Κομισιόν από το Ευρωκοινοβούλιο. In Europe, all the states have exactly the same dignity. I think it is critically important that we have a strong response regarding the stability of the euro area. Not just by statements, by acting. Ο Μπαρόζο δέχτηκε έντονες επικρίσεις για τη διαχείριση της κρίσης χρέους στην Ευρωζώνη. Far from being a bailout, your IMF EU intervention in Ireland is a mechanism to make vassals of the Irish taxpayers to the European banks. You are destroying our services and the living standards of our people.